Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε τον κύριο Ηλία Μόσχαλο, καθηγητή των οικονομικών της υγείας του London School of Economics. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Κύριε καθηγητά, έχει ανοίξει μία συζήτηση για το ΕΣΥ. Ήταν και ένα βασικό προεκλογικό θέμα, το οποίο δεν συζητήθηκε, κατά την ταπεινή μου άποψη, με σοβαρούς όρους. Αλλά ήρθαν κάποια περιστατικά τον τελευταίο μήνα, με κόσμο να χάνει τη ζωή του σε κάθε σημείο της Ελλάδας, επειδή είτε δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, είτε ήταν κάπου μακριά. Εσείς που διδάσκετε το πώς λειτουργούν ή το πώς μπορούν να είναι λειτουργικά, μάλλον πιο σωστά, τα συστήματα υγείας, σε σύγκριση με άλλες χώρες, η χώρα μας είναι σε καλύτερο ή σε χειρότερο σημείο? Μιλώ για ευρωπαϊκές χώρες πάντα, έτσι. Ναι, μιλάμε για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαρτάται τι σημαίνει το καλύτερο και το χειρότερο σημείο. Να μην πεθαίνεις δηλαδή, επειδή δεν ήρθε το ασθενοφόρο. Ναι. Εντάξει, ναι. Σαφώς δεν πρέπει να πεθαίνεις επειδή δεν ήρθε το ασθενοφόρο, αλλά επίσης σαφώς δεν πρέπει να πεθαίνεις επειδή δεν γίνεται έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων, όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, σε μια χώρα όπου δεν υπήρχαν μέχρι πρόσφατα οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Αλλά και αυτά που έχουμε τώρα είναι ακόμα σε αρχική μορφή ανάπτυξης και όχι ολοκληρωμένα. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα ασθενοφόρα και δεν βλέπουμε το συνολικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Τώρα, μου πείτε, είμαστε καλύτερα ή είμαστε χειρότερα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι στα θετικά είναι ότι το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα δεν είναι από τα χειρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες υπολείπονται τη χώρα μας. Υπάρχουν εξηγήσεις που συμβάλλουν στο καλύτερο προσδόκιμο ζωής, που δεν έχουν σχέση κατά ανάγκη με το σύστημα υγείας, μπορεί να έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το σύστημα υγείας κατά ανάγκη συμβάλλει δηλαδή, στα σχετικά καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είμαστε από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη. Όπως επίσης υπάρχουν και δυσμενείς εξελίξεις σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής. Ήμασταν τέταρτη χώρα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχές της δεκαετίας του 90 και έχουμε πέσει στις κάτω από τις 10 πλέον. Επομένως και εκεί έχουμε υποχωρήσει σχετικά, δηλαδή το καλό προσδόκιμο ζωής που είχαμε δεν είναι εκεί που ήταν, κυρίως γιατί υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες και στον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Τώρα βλέπετε ασθενοφόρα, αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι είμαστε μια χώρα που έχει παιδιά που είναι παχύσαρκα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δεύτερη στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι είναι καλό αυτό, ότι μπορεί να πει κανείς ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό παιδιών. Είτε είναι υπέρβαρα είτε είναι παχύσαρκα. Ναι, ναι. Και καταλαβαίνετε το τι σημαίνει αυτό. Αυτό με ενισχύει εμένα πολύ περισσότερο. Αν μου λέγατε ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, τα ασθενοφόρα στη χώρα, θα έλεγα ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αντιμετωπίζεται σχετικά πιο εύκολα, βέβαια, σε σχέση με το πώς μπορεί να λύσει το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας. Αν μου λέγατε είναι τα ασθενοφόρα το μεγαλύτερο πρόβλημα ή το τι συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία μας, γιατί κανένας δεν ρωτάει το τι συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία μας. Δηλαδή. Θα μου επιτρέψετε τώρα, πολλά και σε εμείς έχουμε συνδεθεί με τα νοσοκομεία μας και με τους γιατρούς που εργάζονται σε αυτά για να δείξουμε την εικόνα και μέσα. Ναι. Ωστόσο, ήθελα να ξεκινήσω με το πιο επίκαιρο. Θέλετε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια επί του ΕΚΑΒ και το τι μπορεί να γίνει? Να ολοκληρώσουμε τα σχόλια επί του ΕΚΑΒ. Ναι. Τα σχόλια επί του ΕΚΑΒ, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, μπορεί να λυθεί το θέμα εύκολα, γιατί υπάρχουν οχήματα, οχήματα μπορούν να αγοραστούν. Οι αντιλήψεις υπάρχουν στα πληρώματα, στους οδηγούς. Οι περιλήψεις υπάρχουν στο νοσηλευτικό και στο ιατρικό προσωπικό. Αυτά λύνονται γιατί είναι μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν είναι σύνθετη υπηρεσία το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ προσφέρει πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, το καλείς, έρχεται στο σπίτι σου. Αν έχει εξειδικευμένο προσωπικό, έχουν τις γνώσεις να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και να σε μεταφέρουν εκεί που πρέπει, με ένα σύστημα τηλεδιοίκησης το οποίο το διαθέτει η χώρα έτσι κι αλλιώς. Λύνεται το αρχικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως, κυρία Γιάννη. Υπάρχει το θέμα τι γίνεται στο νοσοκομείο, μόλις φάσατε. Πριν πάμε στο νοσοκομείο, θα δείξουμε και φωτογραφία από τον Ευαγγελισμό το τι συνέβαινε τη Δευτέρα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το βλέπουμε εδώ. Η γνωστή εικόνα με τα ράντζα, η γνωστή κατάσταση με τους ασθενείς τους διαδρόμους και τους συνοδούς τους. Και μιλάμε για ανθρώπους ηλικιωμένους. Και για ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι εκεί τους έχουν τοποθετήσει και είναι μέρες εκεί. Δεν είναι έτσι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο. Πάμε να επιστρέψουμε. Ναι, κύριε Μόσχαλε.
Ναι, επιτρέψτε μου να συνεχίσω όμως. Βεβαίως, βεβαίως. Στην πρώτη φάση που σας είπα, τα προβλήματα του ΕΚΑΒ, τεχνικά τουλάχιστον, μπορούν να λυθούν σχετικά εύκολα. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι γίνεται με τα νοσοκομεία, όπου στα νοσοκομεία μας πηγαίνουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα νοσοκομεία από ό,τι στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είτε σε ιδιώτες γιατρούς. Ξέρουμε ότι προτιμούμε τα νοσοκομεία. Νομίζουμε ότι άμα πάμε εκεί, θα δοθεί πιο άμεση λύση στο πρόβλημά μας. Ενώ αν προσφύγουμε σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ αναπτυγμένες. Επομένως, υπερφορτώνονται τα νοσοκομεία της χώρας μας σε σύγκριση με άλλα νοσοκομεία που υπάρχουν σε χώρες του εξωτερικού με πολύ πιο οργανωμένα συστήματα υγείας. Και από εκεί και πέρα, μέσα στο νοσοκομείο, τι διαχείριση γίνεται μέσα στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να βγει πιο γρήγορα ο ασθενής, να διαχειριστεί η περίπτωσή του με απόλυτη ασφάλεια και με επάρκεια από το ιατρικό προσωπικό και να υπάρχει βελτίωση του επίπεδου υγείας του ασθενούς. Δηλαδή, εμείς τώρα κοιτάμε την αρχική φάση που είναι το ΕΚΑΒ, δεν κοιτάμε τι γίνεται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, δεν κοιτάμε τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία. Και για να το πάω λίγο παραπέρα, έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή που να μας δείχνουν πού συγκεντρώνονται οι ασθενείς στη χώρα μας. Δείξτε τον Ευαγγελισμό. Γνωρίζουμε οι ασθενείς που είναι στο διάδρομο, που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι στο διάδρομο. Είναι ασθενείς που προέρχονται από την περιοχή της Αττικής, μήπως είναι ασθενείς που προέρχονται από τη Βιωτία, μήπως είναι ασθενείς που προέρχονται από την Εύβοια, μήπως είναι ασθενείς που προέρχονται από τη Λαμία. Και αν αυτό ισχύει, που κατά τη γνώμη μου υπάρχουν πολύ μεγάλες ροές ασθενών από την επαρχία προς τα νοσοκομεία της Αθήνας, είτε τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τα Γιάννα μαζεύουν την περιφέρεια της Ηπείρου. Τα δύο μεγάλα νοσοκομεία στο Ηράκλειο μαζεύουν όλη την Κρήτη. Αν πάτε στα νοσοκομεία τα μεγάλα της Πάτρας, το ίδιο γίνεται και από την Πελοπόννησο. Τι συμβαίνει με τα επαρχιακά μας νοσοκομεία? Μήπως λειτουργούμε πάλι με συνθήκες του προηγούμενου αιώνα, όπου έχουμε μικρά νοσοκομεία, στα οποία υπάρχουν οι γιατροί οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι? Αλλά ας δούμε ένα παράδειγμα τώρα. Έχεις ένα χειρουργό, ο οποίος έχει πάει σε ένα νοσοκομείο, σαν μικρή μια επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Σας δίνω ένα παράδειγμα τώρα, πριν από 20 χρόνια. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν του δόθηκε ποτέ η δυνατότητα την τελευταία 20 ετία να ανανεώσει τις γνώσεις του, τις χειρουργικές. Και δεν λέω να πάει σε ένα συνέδριο, γιατί η χειρουργική δεν θα μάθει σε ένα συνέδριο. Μπορεί να είσαι ενδοκρινολόγος, να πας σε ένα συνέδριο και να μάθεις για το τελευταίο φάρμακο για το διαβήτη. Εκεί μπορεί να το μάθεις σε ένα συνέδριο. Αν είσαι χειρουργός όμως, δεν μπορεί να πάει να ακούσεις μια καινούργια χειρουργική τεχνική, να δεις μερικές διαφάνειες που θα τις δείξει ένα συνάδελφό σου και την επόμενη μέρα να πας στο νοσοκομείο της έδρασης και να κάνεις τη χειρουργική επέμβαση. Δεν γίνεται απλά. Πρέπει, αν δεν έχεις επανεκπαιδευτεί σε λιγότερο επαμβατικές προσεγγίσεις, να πας στη Θεσσαλονίκη για ένα εξάμηνο, όπου ένας έμπειρος χειρουργός που έχει μάθει αυτές τις νέες τεχνικές να τις διδάξει. Ή ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης να πάει 6 μήνες στην Καβάλα, να διδάξει τους χειρουργούς εκεί που πιθανώς τώρα υποθετικές πόλεις. Δεν λέω, μπορεί να έχουν τους καλύτερους χειρουργούς. Άρα η υπερεργασία οδηγεί στη μη εξέλιξη, στη στασιμότητα. Προφανώς, ναι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αν κάνεις το ίδιο πράγμα συνέχεια και έχει εξελιχθεί η επιστήμη σου, αν έχουν εξελιχθεί τα μέσα της παραγωγικής διαδικασίας, σκεφτείτε ας πούμε να είχαμε μόνο ραδιόφωνο στην Ελλάδα, να μην είχε βγει ποτέ τηλεόραση. Τελικά κύριε καθηγητά, κύριε Μουσχαλέ, το 2000... Τα μέναμε μόνο στο ραδιόφωνο. Έτσι είναι και η ιατρική. Η ιατρική όμως εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα. Με ταχύτατους ρυθμούς αυτή τη στιγμή. Και εμείς μιλάμε τώρα για τα προβλήματα του ΕΚΑΒ, τα οποία κατά τη γνώμη μου, σας είπα, δεν το υποβαθμίζω το θέμα, αλλά το θεωρώ τεχνικά εύκολο να λυθεί αυτό το θέμα. Και υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικά προβλήματα μέσα στο σύστημα υγείας, ιδιαίτερα με την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα με τις χρήσεις των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα με τις υποδομές στο σύστημα υγείας, που εδώ μπαίνουμε τώρα σε γονιδιακές θεραπείες, μπαίνουμε σε κυταρικές θεραπείες, που είναι πολύ σημαντικές γιατί θα αυξήσουν και αυτές το προσδόκιμο ζωής. Έχουν γίνει πολλές μορφές καρκίνου αυτή τη στιγμή, χρόνιες νόσοι και χρόνια νοσήματα. Έχει την επάρκεια το ελληνικό σύστημα υγείας να υποδεχθεί τα νέα φάρμακα, τις νέες προσεγγίσεις και τις νέες θεραπείες? Γι' αυτά δεν μιλάμε καθόλου. Επιτρέψτε ούτε μου... και τις δυνατότητες που έχουμε ή δεν έχουμε. Ναι, Γιώργο Τραπεζιώτη, ναι, το ερώτημά σου. Σας ακούω πολύ προσεκτικά, κύριε καθηγητά, κύριε Μόσχαλη. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση τα τελευταία χρόνια, στην προηγούμενη φάση και με την πανδημία, το εθνικό σύστημα υγείας, τα εθνικά συστήματα υγείας ανά τον κόσμο ήταν ζήτημα πρώτης γραμμής. Το 2023. Το ζήτημα της ανάταξης, παύλα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι ζήτημα οικονομικό πρωτίστως ή ιδεολογικό-πολιτικό? Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι. Αν το βάλουμε στο ιδεολογικό-πολιτικό, πώς θα το λύνατε με ιδεολογία? Για πείτε μου. Δηλαδή, αν λέγαμε το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι αριστερό, δεξιό, μαρξιστικό ή άλλης κατεύθυνσης, νεοφιλελεύθερο, θα λύναμε τα προβλήματα του συστήματος υγείας? Το πολιτικό εδώ που υπάρχει είναι στο αν αποφασίζεις να δώσεις μεγαλύτερη έμφαση στο κοινωνικό κράτος,
και αν έχεις κάνει αυτή την πολιτική επιλογή. Αν έχεις αποφασίσει αυτή την πολιτική επιλογή να την κάνεις μαζί με την οικονομική ανάπτυξη, εδώ βλέπω εγώ την πολιτική επιλογή. Αν πάνε χέρι-χέρι, δηλαδή, το οικονομικό με. Άρα το να παραχωρήσει και κομμάτι δηλαδή και στον ιδιωτικό τομέα, αυτό εννοείται. Όχι, συγγνώμη. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι το κοινωνικό πάει μαζί με το οικονομικό. Όσο έχεις οικονομική ανάπτυξη. Χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Κατανέμεις φόρους και στο κοινωνικό κράτος ταυτόχρονα. Ή αν έχεις μια ιδεολογία η οποία είναι μόνο υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης και βλέπεις πολύ συμπληρωματικά το κοινωνικό κράτος, τότε λες. Περιμένετε πρώτα να φτιάξουμε την οικονομία, να είναι η καλύτερη οικονομία στον κόσμο και όταν θα έχουμε φτιάξει την οικονομία, τότε δίνουμε δαπάνες και για το κοινωνικό κράτος. Είδαμε όμως στην διάρκεια της πανδημίας και το βλέπουμε όμως και σε άλλες χώρες οι οποίες ενισχύουν τα κοινωνικά τους κράτη. Δηλαδή οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες διαθέτουν σημαντικά ποσά για το κοινωνικό κράτος, έχουν πολύ αναπτυγμένες οικονομίες. Είναι μύθος αυτό το οποίο λέγεται ότι το κοινωνικό κράτος υπονομεύει την οικονομία. Αλλά να είναι πραγματικό κοινωνικό κράτος, όχι απλώς να διαθέτουμε χρήματα τα οποία δεν πιάνουν τόπο, να διαθέτουμε χρήματα τα οποία βελτιώνουν τις υπηρεσίες υγείας, βελτιώνουν το αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού συστήματος, βελτιώνουν το επίπεδο φροντίδας μιας οικογένειας, απελευθερώνουν δυνάμεις από την οικογένεια. Δηλαδή, η γυναίκα δεν μένει στο σπίτι να φροντίζει τα παιδιά και τους ηλικιωμένους γονείς. Σημαίνει ότι έχουμε σοβαρούς βρεφονιδιακούς σταθμούς και αυτό δημιουργεί και προϋποθέσεις ισοτιμίας και ισότητας. Μέσα στην οικογένεια, που δεν υπάρχουν στην ελληνική οικογένεια, γιατί ξέρουμε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό γυναικών δεν εργάζονται. Καθότι δεν έχουμε σοβαρό κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, αν θέλουμε ιδιαίτερα λόγω και του δημογραφικού. Η γυναίκα προβλήματος, διαχρονικά δυστυχώς έχει ρόλο φροντίστρια σε μία οικογένεια. Δυστυχώς, να μην λέμε και για γιαγιά μας δυστυχώς. Αν θέλουμε να βάλουμε την ιδεολογία και την πολιτική στη συζήτηση, αυτό σημαίνει την ιδεολογία και την πολιτική συζήτηση βάζουμε με πρακτικούς όρους. Με πρακτικούς όρους λέω ότι διαχρονικά ακριβώς επειδή είναι έτσι διαμορφωμένες οι κοινωνίες μας, κύριε Μόσχελ. Ναι, με πρακτικούς όρους, αν φτιάξουμε βρεφονιπιακούς σταθμούς και ενισχύσουμε τη θέση, τις δυνατότητες της γυναίκας να συμμετέχει στην αγορά εργασίας. Αυτό θα έχει πολύ σοβαρές οικονομικές με τη μόνη θετικές. Διαφορά ότι στο θετικές. Σήμερα, κύριε Μόσχελ, okay, οι γυναίκες και εργάζονται και τελικά έχουν και τη δεύτερη βάρδια στο σπίτι. Γιατί δεν και αυτό το επομίζω το βάρος μόνο ίδιες. Μακάρι να ήταν έτσι. Έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό γυναικών στην αγορά εργασίας. Μακάρι να ήταν έτσι αυτό που λέτε, με την έννοια ότι εργάζονται. Θα ήταν δυσμενές το να κρατάνε βέβαια και τα παιδιά και να κρατάνε και τους ηλικιωμένους γονείς. Αλλά το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχει στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, που είναι το θέμα υγείας. Είναι το θέμα, για να απαντήσω σε αυτό, είναι προφανώς πολιτικών επιλογών. Εγώ δεν θα έλεγα ιδεολογικών επιλογών. Είναι σαφώς πολιτικών επιλογών αν θα κατανείμεις περισσότερους φόρους στις υπηρεσίες υγείας και στο κοινωνικό κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο να διαθέσεις περισσότερους φόρους, είναι τι θα κάνεις με αυτούς τους φόρους. Δηλαδή, πώς θα τους κατανέμεις. Και εδώ μπαίνουμε στα πρακτικά ζητήματα. Η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά του ΑΕΠ σε δημόσιες δαπάνες μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι γεγονός. Άρα δεν είναι ζήτημα δοσολογίας μόνο. Είναι ζήτημα και πολιτικής. Θέλω να πω ότι εδώ αυτό που μας λένε οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια είναι ότι πρέπει να επανασχεδιαστεί το πράγμα ώστε να είναι πιο λειτουργικό. Δεν λένε ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα. Και τα δύο πρέπει να γίνουν. Mm. Αλλά δεν μπορεί να γίνουν μόνο με ένα σχεδιασμό της λειτουργικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν μπορεί να γίνουν δηλαδή μόνο με οργανωτικά μέτρα, τα οποία είναι εξαιρετικά απαραίτητα. Όταν έχεις το χαμηλότερο ποσοστό δημόσιων δαπανών στο εθνικό καθάριστο χώρο προϊόν μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, γιατί ανήκουμε στη Δύση, είναι γνωστό, αυτό λέμε όλοι και αυτό θέλουμε να πιστεύουμε. Αν ανήκουμε επομένως στη Δύση, θα πρέπει να προσεγγίσουμε την Δύση και με όρους οικονομικούς όσον αφορά το κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, η Δύση, αν πάρουμε τις χώρες της Γαλλίας, τη Γερμανία, βάζω χώρες οι οποίες δεν έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Η Γερμανία πρόσφατα έχει, αλλά πάρα πολλά χρόνια είχε χριστιανοδημοκρατικές κυβερνήσεις. Στήριξαν το σύστημα υγείας. Δηλαδή, οι χριστιανοδημοκρατικές κυβερνήσεις και οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις στη Δυτική Ευρώπη στήριξαν τα συστήματα υγείας. Δεν τα είδαν δηλαδή με μια ιδεολογική κατεύθυνση ότι δεν εμπίπτουν μέσα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και άρα δεν θα πρέπει να στηριχθούν. Πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει και πιέσεις στα αριστερά του πολιτικού συστήματος. Καθότι τα κεντροδεξιά κόμματα είχαν μια σαφή τάση ενίσχυσης των συστημάτων υγείας. Πώς όμως θα προσεγγίσουμε αυτά τα συστήματα υγείας της Δυτικής Ευρώπης χωρίς να διαθέτουμε τουλάχιστον το ποσοστό το οποίο διαθέτουν αυτοί, γιατί αυτό το διαθέτουν εδώ και 30-40 χρόνια τα περισσότερα χρήματα. Εμείς θα πρέπει τώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να συγκλίνουμε και θα πρέπει μέσα σε μία δεκαετία να φτάσουμε εκεί που είναι αυτοί. Άρα δεν θα λυθούν τα προβλήματα, γιατί το λέω αυτό, γιατί δημιουργούνται πολύ μεγάλες προσδοκίες.
ότι αν κάνουμε κάποιες λειτουργικές και οργανωτικές αναδιαθρώσεις στο σύστημα υγείας, θα γίνει θαύμα. Αυτόματα θα γίνουν θαύματα. Ναι, σωστά το λέτε. Δεν θα γίνουν θαύματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο υποφέρει εδώ και 40 χρόνια υποχρηματοδοτούμενο, ενώ υπάρχουν πολλά προβλήματα υγείας σε άλλες χώρες και τα βλέπετε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα διεθνή, και για τη Γαλλία και για τη Γερμανία και για τη Μεγάλη Βρετανία και για άλλες χώρες, ότι και εκεί έχουν προβλήματα προσωπικού, ανθρώπινου δυναμικού, και εκεί έχουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, παρότι τα συστήματά τους είναι πολύ πιο οργανωμένα. Γιατί και λέτε... διαθέτουν περισσότερα χρήματα. Γιατί λέτε, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, ότι δεν συζητάμε σοβαρά, γιατί το κατανοώ από τα συμπεράσματά σας, ότι δεν συζητάμε σοβαρά για την υγεία στη χώρα. Μπαίνει στο μήλο της μικροπολιτικής, δεν θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Αν είχαμε χρόνο, θα μπορούσαμε να μπούμε και στα κατεξοχήν προβλήματα. Αλλά εμείς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να συζητάμε το εδώ και τώρα. Δηλαδή, είναι το ΕΚΑΒ το πρόβλημα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πέφτει, επικεντρώνεται η προσοχή στο ΕΚΑΒ. Ναι. Από εκεί και πέρα, όμως, όπως σας είπα, υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα. Το σύστημα υγείας, πρώτα και κύρια, είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχει σοβαρό ανθρώπινο δυναμικό, δεν έχει σοβαρούς γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς υπαλλήλους, τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς δηλαδή των γιατρών και των νοσηλευτών, δεν θα γίνει ποτέ ένα σοβαρό σύστημα υγείας. Δεν είναι σοβαροί αφού τους εξάγουμε κιόλας. Ναι, ναι, προφανώς τους εξάγουμε, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να ανανεώνουν τις γνώσεις τους, όπως σας είπα. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα τους επιμορφώνει πάρα πολύ σοβαρά διαχρονικά. Και θα πρέπει να έχουμε και κίνητρα για να τους κρατούμε εντός της χώρας μας. Θα συνεχίσουμε να εξάγουμε εργατικό δυναμικό, καθότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη χρειάζεται 1 εκατομμύριο επιπλέον εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Αλλά έχοντας κρατήσει όμως και αυτούς που χρειαζόμαστε εμείς εδώ για να υποστηρίξουμε. Προφανώς θα πρέπει να κρατήσουμε αυτούς που χρειαζόμαστε εμείς. Αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα κίνητρα τα οποία θα πρέπει να δοθούν στο ιατρικό προσωπικό στη χώρα μας για να μείνουν στην πατρίδα μας. Έχουμε μια συζήτηση η οποία θα βάλει τη λογική των κινήτρων εντός του συστήματος υγείας, ή αν μιλήσουμε για κίνητρα στο σύστημα υγείας, θα αρχίσουμε να λέμε ότι αυτό είναι ο φιλελεύθερος. Εσείς τι λέτε? Ή θα πρέπει μα να έχουν πρέπει ήδη δοθεί κίνητρα. Αν ήταν εδώ ο πρώην υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, θα σας έλεγε 1.800 ευρώ δώσαμε για να πάνε στα νησιά. Εγώ μιλάω για κίνητρα τα οποία θα συνδέονται με το ποιοτικό αποτέλεσμα του κάθε γιατρού ή του κάθε νοσηλευτή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι όποιος γιατρός κάνει περισσότερες επεμβάσεις, δίνει περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις, είναι καλύτερος γιατρός. Γιατί αν συνδέσεις την παραγωγικότητα με την αμοιβή, τότε κάποιοι θα προκαλούν περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς κανένα λόγο. Αλλά με τα αποτελέσματα της νοσηλείας ενός ασθενούς, κατανέμουν και τους σπόρους. Να σας δώσω μερικά ακόμα παραδείγματα εδώ πέρα. Και αν με αυτό να κλείσουμε, κύριε Μόσχαλε. Αν σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δεν ξέρω από ποια περιοχή της χώρας είστε οι δυο σας. Δηλαδή, είστε από την Αττική, είστε από άλλες περιοχές. Είμαστε από την Αττική, νομίζω και οι δύο. Ωραία. Ξέρετε από τις δημόσιες δαπάνες υγείας που διαθέτουμε στη χώρα μας, με ποιο τρόπο κατανέμονται οι δαπάνες υγείας στις διάφορες περιφέρειες της χώρας? Σας το λέω αυτό γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε περιφερειακές εκλογές. Θα καλείτε περιφερειάρχες να συζητάτε μαζί τους. Mm-hmm. Και εγώ θα είχα ένα εύλογο ερώτημα. Γνωρίζουν στις περιφέρειες που ζουν οι κάτοικοι της Ελλάδος πώς κατανέμονται οι πόροι για το σύστημα υγείας? Δηλαδή, με ποιο τρόπο? Υπάρχει κάποια φόρμουλα που λέει ότι στην Ήπειρο, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν περισσότερα προβλήματα, άρα θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση των υπηρεσιών υγείας με τα προβλήματα της περιοχής, ενώ σε μια άλλη περιφέρεια της χώρας μας πιθανώς υπάρχουν λιγότερα προβλήματα, διαφορετικά προβλήματα, μάλιστα, άρα θα πρέπει να κατανέμουν πόρους που μπορεί να είναι αντίστοιχοι της Ήπειρου, αλλά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Δηλαδή, σε μια περιοχή μπορεί να χρειάζεται περισσότερα νοσοκομεία. Σε άλλη περιοχή μπορεί να χρειάζεται περισσότερη προβάδισμα φροντίδα υγείας. Τώρα, να σας θέσω ένα δεύτερο ερώτημα, αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση πολύ σοβαρά και με οικονομικούς και τεχνικούς όρους. Αλλά υπάρχουν και πολιτικοί όροι ταυτόχρονα. Έχουμε αποφασίσει ποτέ πόσα χρήματα θα δώσουμε στον προσυμπτωματικό έλεγχο και στη δημόσια υγεία στη χώρα μας σε σχέση με τα νοσοκομεία, ή όλο μιλάμε για τα νοσοκομεία από μέχρι το βράδυ? Όχι, μιλάμε για την πρωτοβάθμια, χρήματα... αλλά ολοκληρώστε σιγά-σιγά, γιατί τώρα με πήγατε στο καλό. Ναι, ναι, αλλά έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Σε ποιους τομείς της υγείας μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα να επενδύσουμε και γιατί, και να φέρουμε και πρακτικά παραδείγματα ότι σημαίνει πως οργανώνουμε την προβάθμια φροντίδα υγείας και τα νοσοκομεία μας, έτσι ώστε και να διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών, να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και να έχουν καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα, mm-hmm, και όλα αυτά να γίνονται μέσα στις συνθήκες διαφάνειας και λογοδοσίας. Όσο δεν ξέρουμε πώς οι δαπάνες κατανέμονται, είτε στις περιφέρειες της χώρας, είτε εντός του συστήματος υγείας, είτε στις διάφορες υπηρεσίες υγείας, τότε τα γεγονότα θα οδηγούν τη συζήτηση την οποία θα έχουμε είτε σε καθημερινό επίπεδο, είτε σε μηνιαίο, είτε σε επίσημο.
Κύριε Μόσχαλ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κατανοώ ότι δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, είναι πιο σύνθετο το θέμα. Όχι, αυτό είναι. Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Ηλίας Μόσχαλος, καθηγητής οικονομικών της υγείας του London School of Economics.